Στο δυτικό τμήμα της Θεσσαλικής γης βρίσκεται μια απόκοσμη πέτρινη πολιτεία, τα Μετέωρα. Περισσότεροι από χίλιοι βράχοι καθυλώνουν το βλέμμα, καθώς καμία ανθρώπινη περιγραφή, αλλά και καμία εικόνα, δεν μπορεί να παρουσιάσει με ζωντάνια την επιβλητική τους ομορφιά. Βράχια καθάρια, που τη νύχτα αναδεύουν με τον όγκο τους στα άστρα. Ένα θέαμα μεγαλοπρεπές, ογκώδες και γαλήνιο, που γεμίζει τον επισκέπτη με αισθήματα θαυμασμού, δέους, αλλά και φόβου. Τα Μετέωρα αποτελούν έναν ιδανικό τόπο στοχασμού, αφού όποιος και αν αντικρίσει τα πέτρινα τούτα θεριά, αντιλαμβάνεται την μηδαμινότητά του στο άπειρο. Η Μονή του Μεγάλου Μετέωρου. Η Μονή αυτή αποτελεί την απαρχή του μοναχισμού στα Μετέωρα. Είναι κτισμένη απάνω στον υψηλό και επιβλητικό βράχο, ο οποίος κατέχει δεσπόζουσα θέση στην λιθόπολη των Μετεώρων και ονομάζεται από τους κατοίκους της Καλαμπάκας και του Καστρακίου Πλατήλιθος. Ο βράχος της Μονής Μεταμορφώσεως είναι ο μεγαλύτερος των Μετεώρων, με ύψος 613 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και 475 από την κήτη του. Η Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου. Στο νότιο τμήμα των Μετεώρων βρίσκεται η Μονή του Αγίου Στεφάνου. Συνδέεται με μία μόνιμη γέφυρα με την απέναντι πλαγιά, μήκους περίπου 8 μέτρων, που παλαιότερα ήταν κινητή. Η άνοδος στη Μονή ήταν πάντα ομαλή και γι' αυτό φαίνεται ότι ο βράχος αυτός κατοικήθηκε πριν από το 1200 μετά Χριστόν. Ιερά Μονή Ρουσάνου. Επάνω σε έναν κάθετο και απότομο βράχο που ορθώνεται απομονωμένος ανάμεσα στα μοναστήρια Βαρλαάμ και Αγίας Τριάδος βρίσκεται η Μονή Ρουσάνου. Διαβαίνοντας στα ριζά του πελώριου αυτού ογκόλυθου, ένα ισχυρό αίσθημα τρόμου σε συγκλονίζει, καθώς το βλέμμα σου πέφτει στις τρεις απροσπέλαστες. Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος. Την ωραιότερη εικόνα των Μετεώρων συνθέτει χωρίς αμφιβολία ο βράχος της Αγίας Τριάδος. Το τοπίο είναι ασύγκριτο σε γραφικότητα και ομορφιά, με πρώτο πλάνο τον μεγαλόπρεπο βράχο με την Αγία Τριάδα στην κορυφή. Στο βάθος μπορείς να διακρίνεις την κήτη του Πινιού και ψηλά τις κορυφές της Πίνδου. Πάνω από το βράχο η θέα είναι μοναδική.
ολόκληρη η οροσειρά των αγράφων φθάνει ως την απέναντι κορυφή του Κόζιακα και νιώθεις να βρίσκεσαι μετέωρος στο κενό όταν αντικρίζεις κάτω, περίπου 400 μέτρα, τα σπίτια της Καλαμπάκας. Το θέαμα είναι πραγματικά ασύλληπτο σε μεγαλοπρέπεια και προκαλεί και έκσταση και θαυμασμό. Ιερά Μονή Βαρλάμ. Σε ύψος 373 μέτρων, πάνω σε ένα από τους πιο ευμεγέθεις βράχους των Μετεώρων, βρίσκεται η Ιερά Μονή Βαρλάμ. Το όνομά της το οφείλει στον πρώτο οικιστή της, Όσιο Ερημίτη Βαρλάμ, που ασκήτευσε στα μέσα του 14ου αιώνα.